Καλησπέρα κύριε Σημεωνίδη, χαιρόμαστε πολύ που είστε εδώ μαζί μας σήμερα για αυτή τη συζήτηση. Ας το πιάσουμε από την αρχή. Πώς προέκυψε στη ζωή σας η ενασχόληση με τη μετάφραση μεταξύ των υπόλοιπων πεδίων στα οποία κινείστε? Η μετάφραση προέκυψε στη ζωή με έναν τρόπο μη προγραμματισμένο, δηλαδή δεν έχω κάποια επίσημη κατάρτιση διαδρομής στον χώρο της μετάφρασης. Στην προέκθεση της διδακτορικής μου έρευνας αισθάνθηκα πολύ έντονα την ανάγκη κάποια αποσπάσματα να μην τα λάβω όπως υπάρχουν ήδη μεταφρασμένα, αλλά να τα αποδώσω και για το ζήτημα των ελληνικών επιλογών, και στην πορεία το ένα έφερε το άλλο. Δηλαδή θέλησα να διαβάσω περισσότερα από το συγκεκριμένο συγγραφέα που μελετούσε στη διδακτορική μου διατριβή, που ήταν ο Σάμιουελ Μπέκετ, και έτσι προέκυψε η αναμέτρηση με ένα κείμενο το οποίο ήταν μετάφραση στα ελληνικά. Ξεκίνησα να μεταφράζω δύο γραμμές, είπα μου αρέσει πολύ, γιατί δεν υπήρχε ήδη μεταφρασμένο, και από εκεί ξεκίνησε και η μεταφραστική μου πορεία κατά κάποιο τρόπο. Και τι σημαίνει για σας μεταφράζω, τι σας προσφέρει αυτή η διαδρομή? Μεταφράζω σημαίνει διαβάζω εντατικά, αναπόδραστα, ελέγχομαι για την ανάγνωσή μου και κυρίως μοιράζομαι την αναγνωστική απόλαυση με αφορμή ένα κείμενο το οποίο το διάβασα με ένα συγκεκριμένο τρόπο και θα ήθελα να διαβαστεί με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι η επιβολή του μεταφραστή, αλλά ένα κείμενο το οποίο παρατίθεται και διατίθεται σε μία γλώσσα η οποία είναι η δική μας. Και ποια είδους κείμενα προτιμάτε να μεταφράζετε? Αναφέρατε τον Μπέκετ. Είναι περιορισμένες οι μεταφραστικές μου προτιμήσεις, με την έννοια ότι επειδή ακριβώς θεωρώ ότι προέκυψε η συγκεκριμένη ενασχόληση ως εκδήλωση μιας ερευνητικής δραστηριότητας και μιας αναγνωστικής διαδικασίας, μεταφράζω τον Μπέκετ, τον οποίο το μελετώ και ερευνητικά, τον Σάμιουελ Μπέκετ. Και επίσης πάλι από ερευνητικό ενδιαφέρον αλλά και αναγνωστικό, και επειδή αφορά ένα άλλο πεδίο γραφής, έχω μεταφράσει δύο έργα του Ζακ Ρανσιέρ, είναι μεγάλος φιλόσοφος σαν ζωή. Θεωρώ ότι η γραφή του έχει λογοτεχνικά στοιχεία, δηλαδή δεν είναι η συνηθισμένη φιλοσοφική γραφή, έχει την ενολογία, ήταν μία άλλη είδους αναμέτρηση αυτή. Και έχω μεταφράσει μικρότερα κείμενα φιλοσόφων, συγκεκριμένα του Εμμανουέλ Λεβινάς. Έχω μεταφράσει ένα μικρό κειμενάκι του, επειδή αναφερόταν σε ένα ποιητή, τον Πάουλ Τσάλαν, και ήθελα να δω το πώς της αναφοράς και της σύνδεσης. Και το τελευταίο κείμενο το οποίο εκδόθηκε τώρα, κυκλοφόρησε τώρα, είναι ένα κείμενο της Ελένη Σιξού. Και οδηγήθηκα σε αυτό το κείμενο επειδή θίγονται οι σχέσεις μεταξύ λογοτεχνίας και εικαστικών τεχνών. Πολύ ενδιαφέρον. Σε αυτή την πορεία θυμάστε κάποιο μεταφραστικό πρόβλημα, κάτι που σας δυσκόλεψε ιδιαίτερα, κάποια πρόκληση μεταφραστική? Θα αναφερθώ... Είναι και φιλοσοφικά κείμενα κάποια από αυτά, έχουν δυσκολίες. Δεν θα αναφερθώ... Γενικά δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα στην επικοινωνία μου με τους εκδότες ή με όσους επιμελητές ή επιμελήτριες έτυχε χρειάστηκε να μιλήσω. Θα αναφερθώ για τη δική μου αναγνωστική διαδικασία. Και νομίζω ότι αν δεν σε φτάσει η μετάφραση στα όρια σου, τότε υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη μετάφραση. Στα όρια και τα σωματικά, με την έννοια ότι όταν ήθελα να παραδώσω και να έχω μία ενιαία αίσθηση των επιλογών, έπρεπε να είμαι συνεχώς στο κείμενο από την αρχή μέχρι το τέλος και έχω μείνει και άϊπνος 36 ώρες, γιατί μέτρησα τις ώρες για να το πω και στην εκδοτριά μου, ότι έχω μείνει άϊπνος 36 ώρες για να το δώσω όπως θα ήθελα να το δώσω. Και επίσης αυτό το οποίο διαπίστωσα ότι είναι πολύ επικίνδυνο ως προς το μεταφραστή στη μετάφραση είναι οι παρανοήσεις που μπορούν να γίνουν. Και συνήθως μεταφράζω κάτι, ξεκινάω το μεταφράζω σε μικρά κομμάτια, το αφήνω, το ξαναβλέπω, μετά αρχίζει και δημιουργείται ένα πρώτο σώμα, και η πιο κουραστική διαδικασία είναι όταν μπαίνω στην διαδικασία να το ξαναδώ και να ελέγξω αν λειτουργούν οι συνθέσεις ή όχι. Σε αυτή την περίπτωση κρίνεται αναγκαία και την επιμέλεια ή χρήσιμη στο να αποφευχθούν τέτοιες παρανοήσεις? Κρίνω αναγκαία την πολύ βαθιά γνώση του οικοδομήματος πάνω στο οποίο έρχεται και ακουμπάει το κείμενο. Δηλαδή δεν θα μετέφραζα Μπέκετ, ή αν μετέφραζα Μπέκετ χωρίς να έχω μία γνώση όλων των διακειμενικών αναφορών και όλη τη πνευματική και φιλοσοφική κατάρτιση και όλη τη παιδεία γενικότερα, και δεν θα έμπαινα σε μια εικασία να μεταφράσω, εάν δεν είχα μία εξοικείωση με όλη την πλατφόρμα πάνω στην οποία πατάει η μετάφραση. Και γιατί όλα έχουν μια δική του μεταφορά και επομένως έχουν μια τροποποίηση. Εάν δεν μπορεί να καταλάβει το πώς τη τροποποιήσει, ψέρχεται αυτόματο λάθος στη μετάφραση και είναι και λίγο δύσκολο να καταλάβει κάποιο όλο ότι υπάρχει λάθος, γιατί νοηματικά μπορεί να είναι σωστό. Οπότε επιλέγετε να μεταφράσετε κείμενα τα οποία αποτελούν και των ενδιαφερόντων σας σε αυτή την περίπτωση. Αποκλειστικά.
Όσον αφορά τώρα το επάγγελμα του μεταφραστή, εσύ συνδυάζεται διάφορες ιδιότητες. Πώς αλληλεπιδρά αυτό, έτσι, και με τη συγγραφή ταυτόχρονα και με τη διδασκαλία? Προκύπτει στην πορεία μια εικόνα. Δηλαδή, η πρώτη μου προτεραιότητα είναι η πεζογραφική μου δουλειά. Και συμπληρωματικός προς αυτό που θεωρώ ότι επίσης είναι πολύ σημαντικός διαδικασία είναι η διδασκαλία στο πανεπιστήμιο. Και η μεταφραστική διαδικασία υπησέρχεται ακριβώς ως κομμάτι μιας ανάγκης να διαβάσεις με συγκεκριμένα όρια κείμενα τα οποία αισθάνεσαι ότι θα ήθελες να τα δεις στη δική σου γλώσσα, δηλαδή να υπάρχει μια άλλου είδους εξοικείωση, και κείμενα τα οποία αισθάνεσαι ότι έχει νόημα να εμπλακείς αναγνωστικά και μεταφραστικά, γιατί κακά τα ψέματα από ένα σημείο και να τα διαβάζουμε πάρα πολύ γρήγορα. Όντως. Αναφέρατε πριν ότι με τους εκδότες και με τους επιμελητές ήταν πάντα οι σχέσεις καλές. Και με τους συγγραφείς που μεταφράζετε, που είναι εν ζωή, ας πούμε, με τους σύγχρονους Γάλλους, έχετε κάποια σχέση ή προτιμάτε να ασχολείστε με το κείμενο αποκλειστικά? Συγκεκριμένα, έχω μία επαφή με τον Ζακ Ρανσίερ, είναι γεννημένος το 1940. Η σκέψη του ακόμα είναι ηλεκτρισμένη και μεταδίδει ηλεκτρισμό. Θεωρώ ότι έχει ένα πολύ μεγάλο φόρτο, δηλαδή μεταφράζει ταυτόχρονα σε πάρα πολλές γλώσσες. Τον έχω συναντήσει διαζώσεις. Είχαμε κάνει κάποια στιγμή μια συνέντευξη για να δοκιμάσω λίγο και τη δική μας διαδίδραση με έναν τρόπο γραπτό, αλλά για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, θα θεωρούσα αδυναμία να απευθυνθώ στον ίδιο και να του ζητήσω να μου δώσει μια κατεύθυνση προς τη μετάφραση. Ωραία. Και τέλος, έχετε δεχτεί κριτική για κάποια μετάφρασή σας ή πώς την αντιμετωπίζετε? Έχετε και τη θέση του συγγραφέα, οπότε ίσως και εκεί διασταυρώνονται. Από κείμενα τα οποία έχουν δημοσιευτεί στον τύπο, σε έντυπα, δεν μου είναι γνωστό σε οποιοσδήποτε επιδεικνώση ή οποιαδήποτε κριτική. Προσπαθώ να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Υπήρχαν στιγμές που μέσα συζητήσεις κυρίως με φίλους, κατάλαβα ότι υπήρχε ένα γιατί ως προς την προσέγγιση, το οποίο όμως λύθηκε αρκετά γρήγορα όταν έδωσα διευκρινίσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Μπέκετ μετέφρασε ο ίδιος τα κείμενά του. Αν κάτι το έγραφε στα γαλλικά, το έγραφε και στα αγγλικά. Αν κάτι το έγραφε στα αγγλικά, το έγραφε και στα γαλλικά. Έπρεπε να πάρω μία απόφαση τις περισσότερες φορές ποιο θα είναι το αρχικό κείμενο αναφοράς. Γι' αυτό συνήθως στις μεταφράσεις υπάρχει μια εισαγωγή και συνήθως ένα επίμετρο το οποίο αποσαφηνίζει και θέτει καινούργια ερωτήματα. Επομένως, αν υπήρχε μία πορεία η οποία θα μπορούσε να έχει αυτό το στοιχείο της κριτικής, ήταν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι αναγνώσεις της μετάφρασης είχαν λάβει ως κείμενο αναφοράς ένα άλλο κείμενο. Για παράδειγμα, το περιμένω στον κοντό. Αγνοούν ίσως περισσότεροι ότι υπάρχει μία μόνο γαλλική εκδοχή που είναι η πρώτη και υπάρχουν 12 ή 14 βελτιωτικές ως προς τη γαλλική εκδοχή αγγλικές μορφές του κειμένου. Ωραία, πολύ ενδιαφέρον και για τη διαδικασία που ακολουθούσατε εσείς μεταφράζοντες. Και στην προηγούμενη περίπτωση είχα επιλέξει αγγλική εκδοχή και κρίθηκα με την καλή την έννοια επειδή υπήρχε απόκληση από τη γαλλική. Ενδιαφέρον. Και τέλος, ας περάσουμε και στις δύο τελευταίες ερωτήσεις μας που αφορούν το μέλλον. Είστε αισιόδοξοι για το μέλλον της μετάφρασης? Το μέλλον της μετάφρασης ως κλάδο. Ως χώρο, ως κλάδο της λογοτεχνικής μετάφρασης, της μετάφρασης βιβλίων. Μπορώ να κρίνω από αυτά τα οποία βλέπω. Και θεωρώ ότι μεταφράζονται πάρα πολλά βιβλία, με την καλή την έννοια. Έχουμε εξαιρετικές μεταφράσεις, εξαιρετικούς τίτλους. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά, αν κρίνω από τη δική μου εμπειρία και τα δικά μου όρια αναμέτρησης, συνειδητοποιώ ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι εξαιρετικά δυνατοί. Πολύ έμπειροι. Πολύ έμπειροι. Και στο βαθμό που θα συνεχίσουν τα πράγματα να υπάρχουν με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να υπάρχει αυτή η εκδοτική παραγωγή, δεν βλέπω για ποιο λόγο να μην υπάρχει αισιοδοξία για τη μετάφραση. Στη στιγμή που υπάρχει πλέον και ως διακριτό αντικείμενο το οποίο διδάσκεται, και θέλω να πιστεύω και πιστεύω ότι υποστηρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και αν δίνετε μία συμβουλή σε έναν φοιτητή, μία φοιτήτρια σχετικά που θα ήθελε να ασχοληθεί με τη μετάφραση, ποια θα ήταν αυτή? Μπορώ να δώσω μία συμβουλή μέσα από τη δική μου οπτική, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, να φτάσει στα δικά του ή στα δικά της όρια ανάγνωσης. Έτσι ώστε η μετάφραση να έρθει ως η προέκταση πέρα από ένα όριο το οποίο ήδη έχει αγγιχτεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Εγώ σας ευχαριστώ.